Θα μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι, ξανά στο Μίλτο Σακελάρη, στην περιοχή Χάνι Δερβαίνη, γιατί έχουμε μία νέα προειδοποίηση. Πριν από 1-2 λεπτά σας ήρθε από το 112, Μίλτο. Πριν από λίγο είχαμε νέο έκτακτο μήνυμα από το 112, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ζητάει την άμεση απομάκρυνση πολιτών στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ηλιακοτού, κάτω Πευκένεα, Χάνι Δερβαίνη και Ιεράς Μονής Αγίου Ιερόθεου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μου μετέφερε πριν από λίγο ένας πυροσβέστης, υπάρχει νέο ενεργό μέτωπο εκεί. Φυσάει πάρα πολύ, ανησυχούν ιδιαίτερα οι πυροσβέστες. Και βλέπουμε ότι έχει ενταθεί ο άνεμος σε σχέση με μισή ώρα νωρίτερα, 40 λεπτά που σε συναντήσαμε. Σωστά, έχει ενταθεί ο άνεμος. Βλέπουμε στο βάθος, στο δύσβατο σημείο, πώς καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά. Φυσικά δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το σημείο. Βλέπουμε εδώ πέρα και κάτω δεξιά σία άνδρες από τον στρατό που έχουν έρθει και βρίσκονται προληπτικά στο σημείο για να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν όλους τους κατοίκους εδώ σε περίπτωση που χρειαστούν κάτι, επιτηρούν την κατάσταση. Μάλιστα. Είναι αρκετά κοντά μας. Η φωτιά μπορεί να μας πλησιάσει ανά πάσα ώρα και στιγμή με μια απλή αλλαγή του ανέμου. Λοιπόν, θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα, ξαναλέμε. Ας είναι όλοι προσεκτικοί εκεί στην περιοχή και μακάρι να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί η πυροσβεστική στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο.